πολύ συζητημένη όπερα και ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του λυρικού ρεπερτορίου ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με τη συνεργασία φορέων και καλλιτεχνικών ομάδων της πόλης. Κάνουμε ένα κλασικό ανέβασμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η παράσταση φτιάχτηκε αρχικά εκτός από τις βραδινές παραστάσεις για τα σχολεία. Έχει σκοπό να εισάγει ανθρώπους στον υπέροχο κόσμο της όπερας, που για μένα είναι βασικό να είναι αφηγηματική, να έχει ρυθμό, αλλά να μπορεί τα παιδιά να βρουν ερεθίσματα σημερινά. Η όπερα είναι ίσως το πιο σύνθετο είδος θεάματος. Έχει θέατρο, έχει μουσική, τραγούδι, σκηνογραφία, εικαστικά. Μια πολύ μεγάλη δουλειά, μια πολύ μεγάλη παραγωγή που αγκαλιάστηκε τελικά από τα σχολεία της περιφέρειας και όχι μόνο, πάρα πολύ θερμά. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για μια ακόμη φορά αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη της στον πολιτισμό, χρηματοδοτώντας την παραγωγή. Αποφασίσαμε σαν Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πια, μέσω του Φορέα Πολιτισμού που είναι το Κέντρο Πολιτισμού, να στηρίξουμε έργα λυρικού ρεπερτορίου, στοχεύοντας καταρχήν να διευρύνουμε το κοινό της Κεντρικής Μακεδονίας και να αποκτήσει η όπερα μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, αλλά να μοιήσουμε και τους νέους ανθρώπους στην όπερα. Στην όπερα τους τραγουδιστές συνοδεύει 15 μελές ανσάμπλ, μέρος της Νεανικής Ορχήστρας Μούσα του Μεγάρου Μουσικής. Είναι ακριβώς το ανάποδο αυτού που λέμε εντός εισαγωγικών αρπαχτή. Είναι μια παραγωγή η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στο παρελθόν, αλλά και με φοβερή ενέργεια και ελπίδα για το μέλλον. Και από την πρώτη στιγμή που η Άννα Ημικονίου από το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας ήρθε στο γραφείο και κουβεντιάσαμε αυτή την προοπτική να γίνει μια όπερα, η Διδόκια Ενίας τελικά, και με την στήριξη και του Μεγάρου Μουσικής, δεν μπορούσα να πω όχι ως κρατικό, και μεγάλη μας χαρά είναι σήμερα που ξεκινάει αυτή η συνεργασία. Θα είναι και για τα παιδιά πολύ χρήσιμο να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της όπερας και για τους ενήλικες. Και χαίρομαι πολύ που έγινε μια εξαιρετική δουλειά στην οποία και το κρατικό εμπλέκεται, όπως οφείλει να εμπλέκεται σε κάθε συνεργασία με φορείς της πόλης. Τα υπέροχα κοστούμια της όπερας επιμελήθηκε η πρώτη πρόεδρος της Όπερας Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Μανολεδάκη.